Επένδυση ουσίας που αναβαθμίζει τον οδικό χάρτη της χώρας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας τον σταθμό ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών που εγκαινιάστηκε το μεσημέρι στο Ερινό του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Πρόκειται για τον μοναδικό χώρο στάθμευσης αποκλειστικά και μόνο για φορτηγά που λειτουργεί κατά μήκος της ΠΑΘΕ. Είναι μια επένδυση ουσίας η οποία αναβαθμίζει τον οδικό χάρτη της χώρας. Ένα έργο που αποδεικνύει ότι το Υπουργείο έχει τη βούληση αλλά και την τεχνογνωσία πλέον να συνεργάζεται τόσο με τον ιδιωτικό τομέα όσο και με επιστημονικούς φορείς στην υλοποίηση έργων και την εισαγωγή τεχνολογιών που βελτιώνουν το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους χρήστες του εθνικού μας οδικού δικτύου. Το έργο περιλαμβάνει 72 θέσεις στάθμευσης βαρέων οχημάτων, 36 ανακατεύθυνση, snack bar, βεσέ και ντουζιέρες, κάμερες παρακολούθησης όλο το 24ωρο, καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την κατηγοριοποίησή του στο επίπεδο Silver, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός όμως ότι σήμερα ερχόμαστε να καμαρώσουμε για μια τόσο εξαιρετική κατασκευή, την οποία παρέχουμε στους οδηγούς των φορτηγών, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει και ένα συντονισμό, θα υπάρχει μια πλατφόρμα μέσα από την οποία οι οδηγοί των φορτηγών θα μπορούν ακόμα πολύ μακριά, ξεκινώντας από οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης μπορεί να φανταστείτε ή της Ασίας, να μπορούν να κάνουν κράτηση για την ώρα που θεωρούν θα έρθουν εδώ, για την ώρα που θα χρειαστεί να σταθμεύσουν, να μπορούν να ξέρουν και να κάνουν το πρόγραμμά τους. Αυτό είναι μια ασφάλεια για όλους, κυρίως όμως είναι αυτό που τόσα χρόνια θέλαμε για τις μετακινήσεις μας. Ακόμα ένα βήμα πολιτισμού. Οι δύο χώροι στάθμευσης έχουν τεθεί στη διάθεση των επαγγελματιών οδηγών από την 1η Νοεμβρίου του 2023 χωρίς χρέωση, με στόχο τη γνωριμία και την εξοικείωση των χρηστών. Σύμφωνα με στελέχη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, είναι οι μόνοι σταθμοί στην Ελλάδα που έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου για την εξυπηρέτηση των οδηγών φορτηγών και δεν έχουν ενταχθεί σε εφιστάμενους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και υπήρχε ανάγκη γιατί τους χώρους στάθμευσης. Ευελπιστούμε να γίνουν και άλλοι, διότι η κόπωση των οδηγών είναι ένα θέμα που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και η εξυπηρέτηση και η οδική ασφάλεια είναι κυρίαρχο μέλημα και θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση αυτός ο χώρος. Αυτό το ζήτημα της οδικής ασφάλειας κυρίως σε ό,τι αφορά τους οδηγούς φορτηγών, είναι από τα πολύ σημαντικά θέματα. Και είναι από τα πολύ σημαντικά θέματα γιατί, όπως ακούσαμε, αυτοί είναι άνθρωποι που κάνουν ένα απαιτητικό, ένα επικίνδυνο, ένα κουραστικό επάγγελμα και χρειάζεται και οργανωμένη στάθμευση των βαρέων οχημάτων, αλλά και ανάπαυση αυτών υπό ποιοτικούς όρους. Το έργο κόστισε 3,7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2,6 εκατομμύρια προήλθαν από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα 1,1 εκατομμύρια διατέθηκαν από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ θετικές. Σχεδόν κάθε μέρα παρατηρείται πληρότητα, τα απογεύματα κυρίως ή τα βράδια και το πρωί αποχωρούν. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά στον πρώτο χρόνο λειτουργίας.